όταν αγαπάς το παιδί σου, δεν το αφήνεις να φύγει έτσι. Άλλοι άνθρωποι πήραν μεγάλη χαρά την ημέρα που εγώ πέθαινα. Αλλά όταν αγαπάς το παιδί σου, αυτό κάνεις. Δεν σκέφτεσαι εγωιστικά. Είναι η μητέρα του 12χρονου Σταύρου Αβραμίδη από τη Γαστούνη που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Τα λόγια της μητέρας του μικρού σε εκδήλωση στην Αύπακτο αγγίζουν τις καρδιές όλων. Εγώ εκείνη την ώρα που μου είπε ο γιατρός ότι ο Σταύρος έφυγε. Έχετε ακούσει που λένε ότι τώρα που πεθαίνεις έρχονται εικόνες γρήγορα στο μυαλό σου. Εγώ εκείνη την ώρα ακούω το Σταύρο. Μου έλεγε μαμά θα γίνω ήρωας, μαμά θα γίνω πρωταθλητής, μαμά θα μιλάει όλη η Ελλάδα μια μέρα για μένα. Και εκείνη την ώρα αυτό σκέφτηκα. Λέω ο Σταύρος μου πρέπει να φύγει σαν ήρωας όπως το αξίζει. Ο 12χρονος έφυγε για το πιο μακρινό ταξίδι πριν από 3 χρόνια μετά από ατύχημα, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες και ενώ έπαιζε, το παιδί βρέθηκε στο κενό. Και λέω, όχι, ο Σταύρος δεν θα φύγει έτσι. Θα φύγει όπως πρέπει, σαν ήρωας. Θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους, θα σώσει άλλα παιδιά. Η μητέρα του βρέθηκε στην εκδήλωση μνήμης των μικρών ηρών που διοργάνωσε η Βιβί Παξινού, υπεύθυνη της ομάδας Συνάνθρωποι. Η εκδήλωση έστειλε πολλαπλά μηνύματα και ανέδειξε το μεγαλείο ψυχής των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους, όμως προσέφεραν με τα όργανά τους ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Ο Σταύρος ζει όμως. Ζει μέσα από άλλους ανθρώπους. Μια κοπελίτσα στην Ιταλία αναπνέει από τον πνεύμονά του. Και άλλοι πολλοί άνθρωποι είδαν τα μάτια του. Για μένα ο Σταύρος είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά λέω άξιζε τον κόπο. Ο γιατρός, ο Ηλιάδης, ένας υπέροχος άνθρωπος και όταν μιλάω μαζί του πάντα ήρεμο. Με ηρεμεί πάρα πολύ. Μου είπε συγγνώμη, δεν τα κατάφερα. Δεν είναι και Θεός, είναι γιατρός. Ήταν άντυχος ο Σταύρος μου, δεν τα κατάφερα.